Στο μέτωπο τη πανδημία και με τη μετάλλαξη Δέλτα να σαρώνει, πρώτο μπυλώνει, είναι η τρίτη δόση εμβολίου, καταρχήν για συγκεκριμένε ομάδε. Η Δέσπινα Βλεπάκη έχει πληροφορίε για το ποιε ομάδε θα ακολουθήσουν. Ακολουθούν. Αύριο αναμένουμε να ανακοινωθούν καταρχά οι ευπαθεί ομάδε που θα κάνουν τρίτη δόση του εμβολίου. Έχει κλειδώσει αυτό από το Σεπτέμβριο. Μέσα στη βδομάδα θα συζητηθεί για του υγειονομικού. Οι πληροφορίε μου λένε ότι είναι πιθανό να δούμε τρίτη δόση καταρχά για του υγειονομικού τη πρώτη γραμμή. Πηγέ μου μου έλεγαν χαρακτηριστικά ότι άλλη επικίνδυνοτητα έχει κάποιο μέσα στην εντατική και άλλο σε ένα εργαστήριο. Πάντω, όταν δοθεί το πράσινο φω για του υγειονομικού, τότε είναι που θα ξεκινήσουν να εμβολιάζονται και φιλοξενούμενοι σε οίκου ευγυρία αλλά και σε δομέ ΑΜΕΑ. Θα καθυστερήσει λίγο, αλλά στη συνέχεια θα δούμε τρίτη δόση και σε ηλικιωμένου. Πιθανόν να δοθεί το πράσινο φω για του άνω των 60 ή άνω των 70 Ματίνα. Μάλιστα. Ε, Δέσπενα στο μεταξύ προβληματισμό. Τουλάχιστον προκαλεί το χαμηλό ποσοστό εμβολιασμού στου εργαζόμενου του ΕΚΑΒ. Είναι ένας πολύ δύσκολος γρίφος αυτός, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Open, ένας στους τέσσερις εργαζόμενους στο ΕΚΑΠ παραμένει ανεμβολίαστος. Και γιατί είναι δύσκολο ο γρίφος, καθώς δεν υπάρχει μηχανισμό μηχανισμός αναπλήρωσης για τα πληρώματα του ΕΚΑΒ. Είναι πολύ εξειδικευμένε οι γνώσεις και η εκπαίδευσή τους. Υπάρχουν περιοχές με εργαν χαρακτηριστικά που είναι στο 100% εμβολιασμένα τα πληρώματα του ΕΚΑΒ. Αλλέ όμω σε συγκεκριμένο τομεί που είναι στο 20% και στο 30%. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό τόσο για την υπηρετική χώρα αλλά και για κάποια νησιά. Ότι μπορεί να μην επαρκούν οι βάρδιες για τους εργαζόμενους του ΕΚΑΒ. Και στην κατάσταση αυτή, λοιπόν, όπω διαμορφώνεται, ποια είναι η νεότερη επιδημιολογική εικόνα. Τα σημερινά κρούσματα είναι 1948, 318 οι διασωληνωμένοι. 33 άνθρωποι έχασαν τη ζωή του από επιπλοκέ τη πανδημία. Ήταν 5 Ιουνίου και τότε είχαμε 35 νεκρού. Δυόμισι μήνε μετά ξαναγυρνάμε στα ίδια. Λοιπόν, στην Αττική εντοπίστηκαν 444 κρούσματα, στην Κρήτη 170, σταθερά υψηλά τα κρούσματα και στη Θεσσαλονίκη 191. Όλα αυτά σε ένα σύνολο 62.418 τεστ, καθώς τα Σαββατοκύριακα γίνονται λιγότερα τεστ. Ματίνα. Μάλιστα. Αριθμοί που αποτυπώνουν μια δύσκολη πραγματικότητα. Δέσπονα Βλεπάκη, σε ευχαριστούμε πολύ.